μεγάλο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το δεσποτικό και θεολογικό γεγονός που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα και ήρθαμε εδώ στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Χριστού Αγγελοκάστρου της Ιεράς Μητροπόλης Πτωλής και Καρνανίας για να γιορτάσουμε αυτό το μεγάλο θεολογικό γεγονός, τη μεταμόρφωση του Χριστού. Είναι βέβαια θεολογικό γεγονός γιατί έχουμε την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά συγχρόνως είναι και ένα ιστορικό γεγονός. Δηλαδή έγινε σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο και συγκεκριμένο χρόνο. Και βεβαίως το ιστορικότητα του γεγονότος δεν καταργεί τη θεολογία του γεγονότος, ούτε και η θεολογία του γεγονότος καταργεί την ιστορικότητα αυτού. Έχουμε λοιπόν ένα ιστορικό και θεολογικό γεγονός. Και βεβαίως όλοι μας όταν έχουμε τέτοια γεγονότα επιζητούμε μάρτυρες. Επιζητούμε να δούμε και να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι παρόντες στα γεγονότα αυτά και να τα μαρτυρούν. Να δώσουν δηλαδή τη μαρτυρία περί του γεγονότος αυτού. Και προκειμένου έχουμε τη μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου. Ήταν βέβαια στο γεγονός αυτό παρόν και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Αλλά ιδιαίτερως η Εκκλησία παρέλαβε από την επιστολή την οποία έγραψε ο Απόστολος Πέτρος, τη δεύτερη καθολική επιστολή, παρέλαβε ένα τμήμα αυτής της επιστολής και το διαβάσαμε σήμερα, το ακούσαμε προηγουμένως ως αποστολικό ανάγνωσμα. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το ιστορικό γεγονός, να λέει και να αναπτύσσει εν ολίγης να αναπτύσσει τη θεολογία του γεγονότος αυτού. Θα ήθελα να αποσπάσω δύο σημεία από το Ευαγγελικό Αποστολικό Ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε προηγουμένως για να δείτε τη μεγάλη θεολογία την οποία έχει η μεταμόρφωση του Χριστού, η εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Ακούσαμε ότι είπε ο Απόστολος Πέτρος στο κείμενό του, στο ανάγνωσμά του από τη δεύτερη επιστολή του, την καθολική, λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος: «Ούσε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμε ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος». Εκπληκτική μαρτυρία. Δεν σας λέμε πράγματα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τα οποία γνωρίσαμε από μύθους οι οποίοι είναι σεσοφισμένοι, αλλά σας ομιλούμε για πράγματα τα οποία είμαστε επόπτες, τα είδαμε, επόπτες γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, και η μεγαλειότητα είναι η ενέργεια, η άκτιστη δόξα και ενέργεια του Θεού. Και πιο κάτω λέει: «Εστώτες συν αυτό εν το όρι το Αγίο». Μαρτυρία εκπληκτική. Εδώ τι φαίνεται? Εδώ φαίνεται η διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Άλλο είναι η φιλοσοφία και άλλο είναι η θεολογία. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, των προσοκρατικών φιλοσόφων, των μεταγενεστέρων, του νεοπλατωνισμού και των συγχρόνων ακόμη φιλοσόφων όπως αναπτύσσεται στο δυτικό χώρο, είναι μια φιλοσοφία η οποία είναι σε σοφισμένη μύθη. Τι σημαίνει αυτό? Θυμόμαστε τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων με το Δωδεκάθεο. Κάποια στιγμή έρχονται μερικοί φιλόσοφοι αυτό το μύθο με το Δωδεκάθεο και το έκαναν φιλοσοφία, το έκαναν στοχασμό. Για παράδειγμα, ο Πλάτων το ανεβίβασε και το έκανε όν, το ανώτατον όν και ο κόσμος των ιδεών. Το ανώτατον όν και ο κόσμος των ιδεών. Και ο Αριστοτέλης ομίλησε στη συνέχεια για το «ον» το οποίο είναι ακίνητο και συγχρόνως κινείται, το ακίνητο κινούμενο «ον». Όλα αυτά είναι σε σοφισμένη μύθη, γιατί ποιος μπορεί να μας αποδείξει ότι υπάρχει ο κόσμος των ιδεών? Ποιος μπορεί να μας αποδείξει ότι υπάρχει ένα «ον» το οποίο λειτουργεί σαν να έχει ένα εγκέφαλο και μέσα στον εγκέφαλο αυτό να έχει όλα, να έχει όλες τις ιδέες και επί τη βάση των ιδεών να δημιουργείται ο κόσμος? Όλα αυτά τα οποία έχει φιλοσοφία και άλλη αργότερα φιλοσοφία και σύγχρονη ακόμη στην Ευρώπη είναι σε σοφισμένη μύθη. Είναι παραμύθια τα οποία κανείς τα παίρνει με τη σοφία και τα πλάθη. Σε σοφισμένη μύθη. Αλλά η θεολογία είναι άλλο πράγμα.
Λέει λοιπόν εδώ, δεν σας στηρίξαμε σε σοφισμένους μύθους, αλλά πόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Εδώ είναι όραση. Η θεολογία είναι υποψία. Η θεολογία είναι όραση του Θεού. Είναι θέα της ακτής του δόξης του Θεού. Είναι θέα της μεγαλειότητος του Θεού. Σαφέστατη η διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Εμείς δεν κηρύττουμε φιλοσοφία, κηρύττουμε θεολογία. Βεβαίως αυτή η θεολογία μπορεί να εκφραστεί και με ένα φιλοσοφικό τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα η ορθόδοξη θεολογία είναι εμπειρία. Αυτό που είδαν οι μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ, είδαν τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχει, επαναλαμβάνω, σαφέστατη διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Το δεύτερο σημείο που είδαμε από την επιστολή αυτή του Αποστόλου Πέτρου που ακούσαμε προηγουμένως στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, λέει πιο κάτω, για να δείξει το πώς φτάνει κανείς για να βιώσει το Θεό. Δεν είναι ο Θεός κάτι το υπερπέραν, δεν είναι το αντικείμενο, ένα όν το οποίο κατοικεί στους ουρανούς και διευθύνει την ιστορία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο σε εμάς. Ο Χριστός είναι εκείνος που μας φανέρωσε τη δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Για μας είναι εμπειρία ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια, μας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε γνώση του Θεού. Γράφει, έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείτε προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο, έως σου ημέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Εδώ το χωρίο αυτό έχει υπόψη του μια ωραία εικόνα. Είναι κάποιος ο οποίος είναι έξω από στη φύση τη νύχτα, σκοτάδι, ζωφερό σκοτάδι, και δεν μπορεί να δει, δεν υπάρχει ούτε σελήνη, ούτε αστέρια, ούτε φως. Και τότε τι κάνει, μέσα στο ζωφερό αυτό σκοτάδι χρησιμοποιεί ένα λιχνάρι, θα λέγαμε σήμερα εμείς ένα φακό, για να μπορεί να βαδίσει, για να μην πέσει, να μην σκοτωθεί. Αλλά όταν έρχεται η Ανατολή και βγαίνει ο φωσφόρος και μετά έρχεται ο ήλιος, δεν χρειάζεται το φαναράκι. Είναι ο ήλιος και βλέπει κανείς τα πάντα. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Πέτρος, εμείς λέει έχουμε, ζούμε μέσα ένα σκοτάδι, ζωφερό σκοτάδι. Όπως το λέει, αχμηρό τόπο. Ο αχμηρός τόπος είναι ο ζωφώδης και σκοτεινός τόπος. Απέραντο σκοτάδι. Όμως έχουμε σε αυτό το σκοτάδι βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Έχουμε τον λόγο των προφητών, τον οποίο χρησιμοποιούμε σαν λιχνάρι. Μας μίλησαν οι προφήτες και ακόμη και οι Απόστολοι μεταγενέστερα, και έχουμε το λόγο των προφητών και των Αποστόλων σαν ένα λιχνάρι για να βαδίζουμε όχι απλώς τον νόμο της συνειδήσεως και ούτε απλώς τα εξωτερικά, τους νόμους του κράτους, και οι νόμοι του κράτους είναι απαραίτητοι για την ενότητα της κοινωνίας, αλλά δεν βοηθάνε για τη σωτηρία μας. Οπότε έχουμε ένα λιχνάρι μέσα στο ζωφερό αυτό σκοτάδι της αμαρτίας που βλέπουμε στην καρδιά μας να υπάρχουν τα πάθη και να υπάρχει ζωφερό σκοτάδι. Τότε τι κάνουμε? Παίρνουμε το λόγο των προφητών σαν λιχνάρι. Τι είπαν οι προφήτες, τι είπαν οι Απόστολοι, και αυτό κάνουμε στη ζωή μας. Και σιγά σιγά, καθώς ακολουθούμε και τηρούμε τον προφητικό λόγο, έρχεται κάποτε μια στιγμή που αυτό που έγινε πάνω στο όρο Σταβόρ γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έρχεται μέσα ο φωσφόρος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και ανατέλει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, και τότε επάνω στο όρο Σταβόρ, οι μαθητές ενηλάγησαν και την εναλλαγήν είδων. Οι μαθητές μεταμορφώθηκαν εσωτερικά και δια της μεταμορφώσεώς τους αξιώθηκαν να δουν το Χριστό μέσα στο φως και τα ημάτια του λευκά σαν το φως. Οπότε τηρούμε τις εντολές του Χριστού σαν λιχνάρι και των Αποστόλων και των Προφητών, σιγά 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 καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και έρχεται μέσα στην καρδιά και ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης.
Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Επομένως ήθελα να τονίσω τα δύο αυτά σημεία, ότι υπάρχει σαφέστατη διάκριση μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Η φιλοσοφία μιλάει για τα όντα και μιλάει για τον άνθρωπο πώς μπορεί να ζήσει σε έναν κόσμο πεπερασμένο, όπως το καταλαβαίνει ο κάθε φιλόσοφος. Γιατί όσους φιλοσόφους έχουμε, τόσες και φιλοσοφίες έχουμε. Η θεολογία αναφέρεται σε άλλο, αναφέρεται στο τι είναι ο Θεός μέσα στην εμπειρία, μέσα στο φως, και βεβαίως τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτήν τη γνώση του Θεού. Εδώ είναι ο ιερός ησυχασμός. Είναι ιερά αυτή η μέθοδος της ησυχίας, για την οποία μίλησε τόσο πολύ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αντικρούοντας τον Βαρλάμ, τον δυτικό φιλόσοφο και θεολόγο, θεολόγο αλλά φιλοσοφούσε, του έλεγε δεν είναι αυτή η ορθόδοξη θεολογία, και μιλούσε για το ότι το φως είναι άκτιστο, το φως του Θεού επάνω στο όρος Σταβόρ, και του έλεγε ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθήσει κανείς για να φτάσει στη βίωση του φωτός. Αυτό που ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία, αυτό που είναι η ουσία της μοναχικής ζωής και της εκκλησιαστικής ζωής, δηλαδή αυτό που κάνουν οι μοναχοί που προσπαθούν να καθαρίσουν την καρδιά τους από τα πάθη, να ασκήσουν τον ιερό ησυχασμό, την υπτική θεολογία της Εκκλησίας μας, αυτό που λέγεται φιλοκαλία των ιερών υπτικών, για να δούνε τη δόξα του Θεού και να γίνουν πραγματικοί θεολόγοι. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα υπάρχει ένα ζόφος, ένα σκοτάδι και στην κοινωνία και σε εκκλησιαστικούς ανθρώπους και στη θεολογία. Μεταδίδονται θεολογικά ρεύματα και έρχονται στην πατρίδα μας θεολογικά ρεύματα τα οποία περισσότερο φιλοσοφούν παρά θεολογούν. Θεολογικά ρεύματα τα οποία απέχουν πάρα πολύ από την θεολογία της Εκκλησίας, όπως την εκφράζει η Ιερά Ακολουθία σήμερα της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και υπάρχουν δυστυχώς και μερικοί άνθρωποι που λένε ότι αυτά, ότι ο Θεός είναι φως και ότι μπορούμε να δούμε το Θεός φως και τα περί καρδιάς και περί της καθαράς καρδίας και περί της νοεράς προσευχής, όλα αυτά είναι ξένα ή τα κοροϊδεύουν και τα ειρωνεύονται. Αλλά είναι φοβερό πράγμα. Αυτό που είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, αυτό που είναι η ζωή της Εκκλησίας, να το θεωρεί κανείς ότι είναι πλάνη, είναι στο έπακρον ο παρανοϊσμός, ο παραλογισμός, θεολογικός παραλογισμός. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχουμε ως κέντρο της ζωής μας τη μεταμόρφωση του Χριστού, που είναι κέντρο της ζωής μας, η μεταμόρφωση και η Ανάσταση του Χριστού, και να δούμε και εμείς πως είμαστε παραμορφωμένοι από τα πάθη και τι πρέπει να κάνουμε και τι μέθοδο πρέπει να ακολουθήσουμε για να μεταμορφωθούμε και να δούμε τη δόξα του Θεού. Σε αυτό παραπέμπει η σημερινή εορτή, και εύχομαι σε όλους σας έτη πολλά μέσα στο φως του Θεού, και η καρδιά μας να γίνει παράδεισος και βασιλεία του Θεού. Αμήν.